Η ομάδα Θηλασμού και Μητρότητας Φλόρνας διοργανώνει για έκτη συνεχόμενη χρονιά τη γιορτή Θηλασμού. Φέτος το σύνθημά μας είναι Θηλασμός θεμέλιο ζωής. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο θηλασμός αποτρέπει την πείνα και εξασφαλίζει πιστική ασφάλεια για τα βρέφη, ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Έτσι, καθώς δεν επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αποτελεί μια φθηνή λύση θρέψης των παιδιών και βοηθάει όλα τα παραπάνω, δηλαδή η διατροφή, η επιστημιστική ασφάλεια και η μείωση της φτώχειας αποτελούν τα βασικά σημεία για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης από τα Ηνωμένα Έθνη. Ακόμη και σε περιπτώσεις αλλεργίας σε μία τροφή, σε ομάδα τροφών, όπως λέγεται πολυτροφική αλλεργία, το μητρικό γάλα είναι ιδανική επιλογή. Κανένα βιομηχανοποιημένο υποκατάστατο γάλα, εκτός δεν μπορεί να συγχρονιστεί σε ποιότητα, προβιωτικά και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, το μητρικό γάλα, το οποίο είναι φτιαγμένο από την κάθε μαμά ιδανικά για το δικό της παιδί. Έτσι, σε περιπτώσεις πολυτροφικών αλλεργιών, συστήνεται η αποχή από τις ομάδες τροφών που προκαλούν τις αλλεργίες στο βρέφος και από τη μητέρα και η συνέχιση του θηλασμού. Ο μακροχρόνος θηλασμός είναι η λύση και για τις πολυτροφικές αλλεργίες, καθώς έτσι μπορούν να ξεπεραστούν πιο γρήγορα και με λιγότερα μακροπρόθεσμα προβλήματα στην εντερική χλωρίδα και αυτοάνωσα νοσήματα με τα οποία έχουν συνδεθεί οι πολυτροφικές αλλεργίες. Άρα το σύνθημά μας είναι θυλάστε όσο περισσότερο μπορείτε και το υποαλλεργικό γάλα δεν είναι αντιαλλεργικό, οπότε ενέχει κινδύνους εφόσον πρέπει να χορηγηθεί, να έχετε στην άκρη του μυαλού σας ότι μπορεί να μην είναι και αυτό ανεκτό. Οπότε μητρικός θυλασμός για όσο περισσότερο μπορεί η διάδα, για την αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος. Ο θηλασμός είναι η μόνη φυσική λύση. Είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να πάρει και να ακολουθήσει μία μαμά. Είναι το καλύτερο που έχει να κάνει για το παιδί της. Με υπομονή και δύναμη και επιμονή όλα μπορούν να γίνουν. Στην αρχή ίσως να είναι δύσκολο, αλλά στη συνέχεια θα δείτε ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να επιστηθείτε το παιδί σας.